κύριε Λουράντο, και έρχεται με τη συνταγή που έχει πάνω τη δραστική ουσία. Τι κάνετε εσείς, καταρχήν αυτό το αποδέχεστε ή λέτε ότι θα πέσει μπελάς πάνω μας και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε με τη δραστική ουσία και τι θα του πρωτοδώσω? Πρέπει να σας πω, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι είμαστε επιστήμονες φαρμακοποιοί. Το αντικείμενό μας είναι το φάρμακο. Έχουμε σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Δεν θέλουμε να είμαστε διαχειριστές συνταγών. Ξέρουμε πολύ καλά το φάρμακο. Ξέρουμε ότι το φάρμακο στην Ελλάδα είναι ασφαλέστατο. Ξέρουμε ότι πολλές μεγάλες εταιρείες έχουν δημιουργήσει εργοστάσια σε χώρες που τους συμφέρει οικονομικά και μπορούν να παράξουν φάρμακα φθηνότερα, να τα φέρουν στην Ευρώπη, να τα φέρουν στην Αμερική, να είναι εγκεκριμένα τα φάρμακα αυτά και από τους τόπιους ΕΟΦ της κάθε χώρας. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το φάρμακο έχει δύο υφές. Είναι ένα μέρος το επιστημονικό του, που είναι αυτό που εμείς οι επιστήμονες τουλάχιστον το γνωρίζουμε, και το άλλο που είναι το εμπορικό του, σαν εμπόρευμα. Ξέρετε λοιπόν, από θεραπείες. Άρα λοιπόν, εμείς το βλέπουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και μπορώ να σας πω και να σας διαβεβαιώσω, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι όταν θα μας έρθει μια τέτοια συνταγή, θα την εκτελέσουμε επιστημονικότατα και σίγουρα με την επιστημονικότητά μας, χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι δεν σεβόμαστε και την επιστημονικότητα του γιατρού. Οι βοηθοί σας ξέρουν καλά να διαβάζουν τέτοιες συνταγές μετά μισό λεπτό, κυρία Ναμοδούρα. Σας παρακαλώ. Κύριε Λουράντο, εσείς καλώς. Οι βοηθοί που έχετε, άνδρες ή κυρίες, ξέρουν να διαβάζουν συνταγή με δραστική ουσία για να μην φαρμακοθούμε στο τέλος? Θα σας πω το εξής. Το φάρμακο δίνεται διαχειρός φαρμακοποιού. Ο φαρμακοποιός οφείλει να είναι στο φαρμακείο του και είναι στο φαρμακείο του. Εγώ, παραδείγματος χάρη, είμαι στο φαρμακείο μου. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Εάν δεν είναι ο φαρμακοποιός στο φαρμακείο του, οφείλει να έχει φαρμακοϊπό υπάλληλο. Εδώ πάμε για διάλειμμα. Κύριε Λουράντο, θα αρχίσω από εσάς τη δεύτερη. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα σύντομο και συνεχίζουμε. Έχω διακόψει τον κύριο Κώστα Λουράντο, πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Λοιπόν, κύριε Λουράντο, ο λόγος και πάλι σε εσάς. Συνεπώς, λέτε ότι είστε έτοιμοι, καταρχήν αυτό να προσεγγίσουμε, να εξυπηρετήσετε εάν έρθει ασθενής, εάν λέω, με συνταγή που έχει πάνω δραστική ουσία. Καλώς. Να πω το εξής. Ναι. Τιμώ τους γιατρούς, διότι έχουν πραγματικά υψηλή, ειδικά στην Ελλάδα, επιστημονική κατάρτιση. Αλλά μπορώ να σας πω ότι κανείς γιατρός δεν έχει διδαχθεί χημική βάση, δεν έχει διδαχθεί ουσιαστικά έκδοχα, και βεβαίως γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνταγογραφήσει γιατρός με βάση και την παρά μόνο με τη δραστική ουσία. Από εμάς όμως, εμείς, εσείς το λέτε αυτό, έχετε λάθος, κύριε Λουράντο. Αφήστε τον να το πει όμως, κυρίες μου, αφήστε τον να πει τι θέλει να πει και μετά. Είναι λάθος. Ναι, Μελίνα μου, θα πεις μετά ότι λέει λάθος. Κυρία Ναμοδούρα, αφήστε τον να εκφραστεί και μετά θα το χυμίξουμε. Αλλά πείτε το, κύριε Λουράντο, παρακαλώ, λεκτικό. Θα πω λοιπόν το εξής. Ο επιστήμονας του φαρμάκου είναι ο φαρμακοποιός. Έχουμε διδαχθεί στο πανεπιστήμιο 5 ολόκληρα χρόνια φαρμακευτική. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε δραστικές ουσίες, ξέρουμε έκδοχα, ξέρουμε παρασκευή. Τέσσερα χρόνια, κύριε Λουράντο. Τέσσερα χρόνια είναι η φαρμακευτική. Πέντε είναι, κυρία μου, πέντε είναι τώρα. Πέντε. Πέντε είναι, δεν τα ξέρετε καλά. Κύριε Λουράντο, με συγχωρείτε, να προχωρήσουμε. Εγώ δεν διακόψω αυτό που λέω. Κύριε Λουράντο, είσαστε έτοιμο. Αληθεύει. Ορίστε. Επομένως, δηλαδή, κύριε Λουράντο, εσείς βλέποντας δύο κουτιά εξωτερικά, μπορείτε να πείτε ποιο είναι καλύτερο ποιοτικά από το άλλο δύο με πραζόλες? Μπορώ να σας πω όμως το εξής, ότι από τη στιγμή που υπάρχουν στην Ελλάδα και επειδή έχουν ακριβώς ίδιες χημικές ουσίες όσον αφορά τη δραστική τους ουσία, είναι ασφαλέστατα και μπορούν να συνταγογραφήσουν. Άλλωστε, ο γιατρός δεν συνταγογραφεί παρά μόνο βάσει δραστικής ουσίας. Και αυτό είναι πραγματικά πέραν πάσης αμφιβολίας. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ, κύριε Λουράντο, κυρίες και κύριοι. Ανοίγω μια παρένθεση. Στο τρίτο θέμα κατά σειρά από αυτά που έχω προγραμματίσει να κουβεντιάσουμε είναι τι συμβαίνει, για να το καταλάβει οι τηλεθεατές μας, από τη δραστική ουσία μέχρι να πάμε στο δισκείο, τι μεσολαβεί. Αυτό θα το συζητήσουμε. Μισό λεπτό όμως, επιτρέψτε μου. Κύριε Λουράντο, η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής από μένα για εσάς. Λέγεται ότι κυκλοφορεί ήδη και έχει αναθαρρύσει ο φαρμακευτικός κόσμος, διότι θα μπει εκείνος εμβολίμος στη σχέση μεταξύ φαρμακευτικών εταιριών και γιατρών,
σε αυτή την υγιή σχέση που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια και ότι ενδεχομένως καλυφθεί και μία χασούρα από τη μείωση του κέρδους του 30% που έχετε. Αληθεύει ή αυτά τα είναι αστικός μύθος? Θα σας πω το εξής. Καταρχήν, ο φαρμακοποιός δεν συνταγογραφεί. Αυτό το ξέρω. Πρέπει να δώσει όμως εμπορική. Θα δώσει, μισό λεπτό. Θα δώσει ένα φάρμακο με εμπορική ονομασία πάνω. Μισό λεπτό. Αν με αφήσετε, θα σας πω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εάν δεν το συνταγογραφήσει ο γιατρός, δεν το δίνει ο φαρμακοποιός. Συνεπώς. Τι κάνατε, κύριε Λουράντε, δίνετε φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού? Αν θέλετε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά το κάνουμε διότι εσείς απουσιάζετε. Απαντού. Δεν υπάρχει γιατρός στα νησάκια, δεν υπάρχει γιατρός πουθενά. Και δεν υπάρχει πουθενά. Ακούστε με, δεν γίνεται. Δυστυχώς, αν θέλετε να τα ακούσετε. Ακούστε τα λίγο. Ακούστε τα. Κυρία Ανεμοδουρά, ακούστε και τους φαρμακοποιούς. Ακούστε και τους φαρμακοποιούς. Οι φαρμακοποιοί είναι και στα νησάκια. Είναι και στα χωριά. Είναι στον παντού. Ντόμσεν, αυτό το έγγραφο στείλατε. Ήταν ένα τραγικό έγγραφο. Το στείλαμε, εγώ κυρία Ανεμοδουρά. Δεν περίμενα που θα το στέλνατε. Θα σας πω γιατί το στείλαμε. Διότι εσείς θέλετε. Θα έπρεπε να ζητήσετε συγγνώμη από τους συναδέλφους σας. Δεν τρέπεστε λιγάκι, θα σας πω κάτι. Θέλετε να εφαρμόσετε μνημόνιο à la carte. Να μην εφαρμοστεί εκεί που δεν σας συμφέρει. Εσείς αυτή είναι θέλετε. Η αλήθεια. Εγώ, κυρία Ανεμοδουρά, είμαι εναντίον του μνημονίου. Αλλά όχι να σας χαϊδεύει το μνημόνιο. Όχι να λέει ο Υπουργός. Τώρα, τελειώσαμε αυτή τη συζήτηση. Όχι να λέει ο Υπουργός ότι θα εφαρμοστούν τα μέτρα των φαρμακοποιών και αν δεν περάσουν θα εφαρμοστούν των γιατρών. Λοιπόν, τι τροπή είναι αυτά. Μισό λεπτό, το μνημόνιο δεν εφαρμόζεται. Κύριε Λουράντο, όμως εν τέλει, όταν θα έρθει με δραστική ουσία, με συνταγή με τη δραστική ουσία πάνω, ο ασθενής θα πάρει ένα φάρμακο με εμπορική ονομασία. Εσείς κάπου θα καταχωριστείτε σε κάποια εταιρεία ότι της δώσατε το φάρμακό της. Να κάνω αυτό μια ερώτηση. Είναι ευεργετικό για σας, ναι ή όχι? Διότι φεύγουν από την ευεργεσία οι γιατροί και μπαίνετε εσείς. Αυτό όσο είναι καλό για εσάς ή όχι? Για να μην φύγει από τον ανήθικο γιατρό μα και πάει στον ηθικό εκεί. Φαρμακοποιό. Ναι. Την ευθύνη ποιος την έχει του φαρμάκου? Να απαντήσω. Θα βοηθήσω στη σκέψη σας, κύριε Λουράντε. Όταν θα έρθει με τη δραστική ουσία της ομεπρεζόλης, εσείς έχετε να διαλέξετε από 100 ομεπρεζόλες. Αυτό θα διαλέξετε. Δεν είναι 100 ομεπρεζόλες. Είναι 150. 150. Αλλά να σας πω το εξής. Ποια θα βάλετε στο φαρμακείο σας? Μισό να πει, αφήστε τον. Δεν με αφήνετε. Ναι. Κυρία Ανεμοδουρά, σας σεβάστηκα. Μπορείτε να με σεβαστείτε. Ας το αφήσω να πει. Παρακαλώ, ορίστε κύριε Λουράντο. Κύριε, αξιότιμη κύριε και κυρία, θα σας πω το εξής. 150 ομεπραζόλες δεν μπορώ να έχω στο φαρμακείο. Σε διανυκτερεύσεις, σε περίπτωση ελλείψεων φαρμάκων. Θα πρέπει ο φαρμακοποιός να έχει 150 ομεπραζόλες για να μπορεί να δώσει το φάρμακο της εταιρείας που επέλεξε ο γιατρός. Άρα θα κάνετε δηλαδή, επιλογή εταιρείων. Θα γυρίζει από φαρμακείο σε φαρμακείο. Άρα όχι, θα κυρία κάνετε μου. Επιλογή θα έχω 5-10 ομεπραζόλες. Ευχαριστώ θα έχω πολύ 5... για την απάντηση. Θα με αφήσετε, κυρία Ανεμοδουρά. Όσες φορές μιλήσατε δεν σας έκοψα. Με τόρφα συνέχεια. Δεν σας αρέσει που σας τα λέω. Θα σας πω και άλλα. Περιμένετε, θα σας πω και άλλα. Εγώ, κύριε Πορτοσάλτε, ξέρω ότι το φάρμακο θεραπεύει με τη χημική ουσία. Δεν θεραπεύει με το όνομα της εταιρείας. Εγώ αυτό ξέρω. Αυτό ξέρει και ο κόσμος. Και βεβαίως με αυτές τις συζητήσεις όλες, ο κόσμος βγαίνει και έξω και έρχεται στα φαρμακεία μας και λέει: θα μας κόψουν τα φάρμακα. Και εγώ ερωτώ, εάν κάποιος παίρνει ένα γενώσιμο και ο γιατρός δεν μπορεί να του δώσει το γενώσιμο, να του δώσει ένα άλλο φάρμακο. Πρωτότυπο. Όχι, θέλει το γενώσιμο διότι αυτό έπαιρνε. Όπως και αντιστρόφως. Τι θέλω να πω. Αφήστε τους φαρμακοποιούς να κάνουν τη δουλειά τους και μην λέτε ότι ρίχνει το μπαλάκι σε αυτούς, διότι ο φαρμακοποιός δεν συνταγογραφεί. Εξυπηρετεί και κάτι ακόμα. Επειδή άκουσα προηγουμένως να λένε ότι δίνει φάρμακα, προχορηγεί φάρμακα και μετά πάει στο γιατρό και τα γράφει, φυσικά. Άμα το ΙΚΑ δίνει ραντεβού μετά από 2 μήνες ή αν ο γιατρός δεν μπορεί να το συνταγογραφήσει διότι πρέπει να βλέπει μέχρι 10-20 ασθενείς, θα αφήσει ο φαρμακοποιός τον ασθενή να πεθάνει. Με ποιο δικαίωμα το κάνετε αυτό? Από λοιπόν, πού απορρέει? Πολύ ωραία. Λοιπόν, προχωρούμε.